Στον αμυντικό προπολογισμό των Ηνωμένων πολιτειών του 2022, συμπεριλαμβάνεται τελικά το κείμενο του νομοσχεδίου που είχαν καταθέσει από κοινού οι γερουσιαστέ Bob Menendez και Μαρκο Ρούμπιο για την Αμερικανο-Ελληνική Αμυντική και Διακοινοβουλευτική Συνεργασία. Γεγονό που σημαίνει ότι έω το τέλο του χρόνου θα έχει ψηφιστεί νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με Έλληνε ανταποκριτέ, το κείμενο Μενέντε Τζρούμπιο περιελήφθη κατόπιν συμφωνία των Δημοκρατικών σε των Αντιπροσώπων και Γερουσία. Η συγκεκριμένη τρόπη έρχεται να αντιστρέψει την προηγουμένω αρνητική εξέλιξη, καθώ αρχικά η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών είχε μπλοκάρει τον νόμο περί Αμερικανική Εθνική Άμυνα, ο οποίο αφορά άμεσα και την Ελλάδα, εν μέσω σφοδρών αντιρρήσεων από ρεπουμπλικάνου και ορισμένου φιλελεύθερου δημοκρατικού γερουσιαστέ. Οι αντιρρήσει από του ρεπουμπλικάνου αφορούσαν 50 τροπολογίε συμπεριλαμβανομένη και μια που θα επέβαλε κυρώσει για τον ρωσικό αγωγό Nord Stream 2. Το νομοσχέδιο ζητεί περισσότερε ασκήσει, αλλά και ένταξη τη Ελλάδα στο πρόγραμμα European Recapitalization Incentive για την περίοδο 2022-2026, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται βοήθεια 25 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίω, με σκοπό την απεξάρτηση από οπλικά συστήματα ρωσική κατασκευή. Σημειώνεται ότι, στο νομοσχέδιο με RUBIO, υπήρχε και άμεση παρένεση για πώληση στην Ελλάδα των F-35 που προορίζονταν για την Τουρκία. Εν τω μεταξύ, για τι προκλήσει που αντιμετωπίζει το σύνολο τη περιοχή, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε κέρια γεωγραφική θέση, μίλησε ο πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτείων Πάιατ στο συνέδριο Αθήνα 2021, που διοργανώθηκε από το ΓΕΘΑ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνική Άμυνα. Ο κ. Σπάιατ αναφέρθηκε εκτενώ στι δυνατότητε που δίνει η Συμφωνία Αμοιβαία Αμυντική Συνεργασία, MDCA. Αναφέρθηκε στην Αλεξανδρούπολη, η οποία, όπω είπε, μόνο μέσα στο 2021 φιλοξένησε εννέα μεγάλα πλοία που υποστήριξαν την ανάπτυξη και αναδίπλωση 165 οχημάτων, 135 ελικοπτέρων και περισσότερων από 2.500 τεμαχίων υλικού. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.